Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Έχουμε ένα πολύ σοβαρό vlog σήμερα. Είναι ένα πολύ ενδιαφέρον βίντεο, χρήσιμο. Θα το βάλω και στα shows, βίντεο του καναλιού μας. Είναι αρκετά μεγάλο, αλλά νομίζω μας δίνει την ευκαιρία και οι φίλοι που έκανε μια ερώτηση σήμερα, αλλά και οι φίλοι που έστειλε το email, να καταλάβουμε εις βάθος πόσο επικίνδυνο είναι να έχουμε σχέσεις με έναν άνθρωπο που είναι ενάρκησος και ποια είναι ακριβώς η ψυχογραφία των συνεξαρτώμενων ανθρώπων των θυμάτων του ναρκισσού. Κάτω από το βίντεο πρόταση για crash test σε νέα γνωριμία, η μια φίλη έγραψε το εξή που είναι πολύ σημαντικό. Θα μου καλησπέρα. Υπάρχουν κόκκινες σημαίες για κάποιον άνθρωπο που μπορεί να γνωρίσουμε είτε διαδικτυακά είτε μέσω φίλων και υπάρχει πιθανότητα να μας κάνει κακό. Και οι συμπεριφορές είναι ύποπτες για να μπορέσουμε να προστατεύσουμε τους εαυτούς μας και τα κορίτσια μας. Στη, στην περίπτωση της Γαριφαλιάς Ψαράκου, φοιτήτρια στο τμήμα φαρμακευτική στη Φολέγανδρο, που την έριξε στον κρεμό όταν είχαν πάει διακοπές, και στην περίπτωση της Ελένης Στοπαλούδη, φοιτήτρια του στη Ρόδο, που επίση το έριξα στη θάλασσα ενώ ήταν ζωντανό το κορίτσι. Και οι δυο διαδικτυακά είχα γνωρίσει τα αγόρια. Ε, πολύ εύστοχο το ερώτημα τη φίλη, η οποία είναι η μητέρα, και λέει: Υπάρχουν κόκκινε σημείε στην αρχή μια γνωριμία που γίνεται είτε μέσω διαδικτύου είτε μέσω φίλων για το ότι η γνωριμία αυτή μπορεί να πάει στραβά, και μπορεί να, να πάει στραβά σε σημείο που να χάσουμε τη ζωή μα. Ε, Έτυχε να γνωρίζω εκ των υστέρων, γνώρισα τη μητέρα της αδικοχαμένης Ελένης Τοπαλούδη σε κάποια φάση αμέσως μετά από αυτή την ιστορία. Την άλλη την περίπτωση δεν την γνωρίζω. Αυτό που θέλω να πω αρχικά είναι ότι είτε διαδικτυακά γνωρίζουμε κάποιον, είτε η αφορμή για να γνωρίζουμε κάποιον είναι να συναντηθούμε σε ένα χώρο εκτός, στο φυσικό χώρο, να γνωρίζουμε κάποιο σε μια καφετέρια, να γνωρίζουμε κάποιο σε μια παρέα. Πρέπει πάντα να είμαστε προσεκτικοί για να δούμε κοινό, τυχόν υποπτά σημάδια, σοβαρέ κοκκινέ σημαίε που μπορεί να σημαίνουν ότι αυτό ο άνθρωπο είναι ενάρκειστο και μπορεί να είναι και κακοήθη ναρκίστο, οι οποίοι κακοήθη νάρκηση μπορούν να φτάσουν μέχρι και στο έγκλημα. Ένα βίντεο για τον κακοήθη ναρκιστή είχαμε κάνει μαζί με τον του Βασιλιάδη. Τους προηγούμενους μήνες. Λοιπόν, εδώ να πω ότι δεν θεωρώ ότι οι γνωριμίες μέσω διαδικτύου διατρε... έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο από τις γνωριμίες διαζώσεις. Δυστυχώς, πολλοί άνθρωποι, ανάμεσα στους οποίους ζούμε θα έλεγα, έχουν στοιχεία τέτοια στην προσωπικότητα τους. Έχουν τέτοια διαταραγμένη... Τέτοιε διαταραγμένες προσωπικότητες ή προβληματικές προσωπικότητες που μπορεί να, κα, να καταστούν επικίνδυνοι και ψυχικά και σωματικά. Τώρα πάω στο κυρίως email, το οποίο έρχεται από μια κοπέλα, για να μπήκε στη διαδικασία να μας μιλήσει και για τη σχέση της με έναν σεσημασμένο κακοποιητικό νάρκησο, θα καταλάβετε στην πορεία γιατί το λέω σεσημασμένο, αλλά στην αρχή του email της μας δίνει πολλές πληροφορίες για να την ψυχογραφήσουμε, να δούμε δηλαδή το ψυχολογικό της προφίλ. Καλησπέρα κύριε Πετρίδου, καλησπέρα αγαπή μου. Για αρχή θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τη δωρεά βοήθεια που παρέχετε μέσω του καναλιού σας. Να σε καλά. Έχω δει πολλά από τα βίντεό σας, όχι μόνο για να βοηθώ εγώ ίδια, αλλά και για να βοηθήσω άλλους και να μάθω πράγματα σχετικά με την ψυχολογία, μια επιστήμη που με ενδιαφέρει και εμένα ιδιαιτέρως. Θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας την ιστορία μου και για να τα γράψω άλλη μια φορά, γιατί έχω καταλάβει ότι η εξωτερήκευση των προβλημάτων μας βοηθάει, αλλά και για να την ακούσουν και άλλοι άνθρωποι, αν αποφασίσετε ότι αξίζει να κάνετε κάποιο βίντεο με αυτήν και να καταλάβουν τη θέση στην οποία βρίσκονται. Έχει δίκιο, αγάπη μου. Η εξωτερική εύση των προβλημάτων μα βοηθάει και το να καταγράφουμε αυτά που μα συμβαίνουν και αυτά που νιώθουμε μπορεί να είναι ένα πολύτιμο θεραπευτικό εργαλείο. Παίρνω αυτό, αυτή την αφορμή να πιω και μια ρουφιξιά καφέ και να σα πω όλοι, σε όλου όσοι ταλαιπωρήσετε από κάτι, πάρτε ένα τετράδιο. Αφήστε το εκεί δίπλα στο κομμωδίνο σα ή φυλάξτε το κάπου ασφαλώ. Και όποτε έχετε χρόνο να καταγράφετε τους φόβους σας, τι ανησυχίε σα, αυτά που σα στενοχωρούν. Το να τα καταγράφουμε μας βοηθάει πολύ στο να τα βλέπουμε, να τα κατανοούμε, να τα αναλύουμε, να ξεφορτώνουμε αρνητικά συναισθήματα και μα βοηθάει πολύ στο να επιλύουμε τα προβλήματά μα, η καταγραφή του. Και περισσότερο με το χέρι. Γραπτό. Θα σας πω πρώτα δύο λόγια για το ψυχολογικό μου background, Δηλαδή, το ψυχολογικό σου υπόβαθρο, το ψυχολογικό σου προφίλ, όπω είπα προηγουμένω, και μετά για τη σχέση μου με έναν κακοήθη ναρκισεστή. Ελάχιστα πράγματα θυμάμαι από τα παιδικά και φιβικά μου χρόνια, μάλλον ω άμυνα προ το τραύμα που έχω υποστεί ω παιδί. Αυτό που λε, είναι αλήθεια. Τα παιδιά τα οποία έχω βιώσει κακοποιητική παιδική ηλικία δεν θυμούνται πολλά από την παιδική του ηλικία. Είναι μια άμυνα του οργανισμού να βάζει τη λύθη. Αυτά που έχω συμβεί. Έχω μεγαλώσει σε μια τετραμελή οικογένεια και έχω έναν αδερφό. Η μητέρα μου συνεξαρτώμενη οικονομικά και ψυχολογικά από τον πατέρα μου, που τώρα στα 30 μου χρόνια καταλαβαίνω πως και αυτός είναι εναρκιστή. Εγώ θα έλεγα ότι και η μητέρα σου είναι εναρκιστή, και ο πατέρα σου. Η μητέρα σου όμως είναι και συνεξαρτώμενη παράλληλα. Και αυτό έρχεται και σαν ερώτημα, σαν απάντηση στο ερώτημα μου: Κάνετε αρκετοί τον τελευταίο καιρό, μπορεί κάποιο να έχει στοιχεία εναρκιστισμού και συνεξάρτηση ταυτόχρονα. Ναι, μπορεί. Μεγάλωσα με μια μητέρα που συμπεριφερόταν μια εστερικά και μια καταθλιπτικά. Είχε εξάρτηση από το αλκοόλ για μεγάλο μέρο τη εφηβείας μου, έπινε ένα μπουκάλι ουίσκι κάθε απόγευμα και μάλιστα έστελνε εμά να τα αγοράζουμε. Και ξέσπαγε επάνω μου κυρίω αλλά και στον αδερφό μου με προσβολέ, μειωτικά σχόλια και κακοποιητικέ σωματικά και ψυχικά χειρονομίε και πρακτικέ. Αργότερα η ψυχολόγο μου μου είπε ότι η μητέρα μου με ανταγωνιζόταν γιατί έβλεπε πόσο ο πατέρα μου είχε αδυναμία. Σύνδρομο τη ηλέκτρα, βάζει στην παρένθεση. Το σύνδρομο τη ηλέκτρα είναι κάτι ανάλογο του διπόδιου συμπλέγματο, που το διπόδιο σύμπλεγμα αναφέρεται στην, συναισθηματικά ανομιχτική σχέση μητέρα και ειου. Το σύνδρομο τη ηλέκτρα αναφέρεται στην ανομιχτικά συναισθηματική σχέση πατέρα και κόρη. Και ναι, η μητέρα μπορεί να ζηλεύει την κόρη. Και στο βιβλίο μου Χαρούμενη Μαμά, Χαρούμενα Παιδιά υπάρχει κεφάλαιο στο οποίο εξε, εξετάζεται ακριβώ αυτό το ζήτημα. Ότι μια μητέρα μπορεί να ζηλεύει την κόρη τη. Ο πατέρα μου από την άλλη, που για μεγάλο μέρο τη παιδική μου ηλικία είχε θυσμό με τον τζόγο και στι γιορτέ, ειδικά ήταν άφαντο, φαινόταν σαν τον κακομήρη σύζυγο που ανεχόταν την τρελή γυναίκα του για χάρη των παιδιών του. Πολλέ ήταν οι φορέ που τη φώναζε τρελή και γέλαγε. Και συμμετείχαμε κι εμεί άθελά μα, καθώ ήταν οι μόνε πιο χαρούμενε εντό αγωγικών και χιουμοριστικέ εντό αγωγικών στιγμέ μέσα στο σπίτι. Και αυτό είναι τριγωνισμό. Να στρέφει ο ένα γονιό, τα παιδιά εναντίον του άλλου, να γίνεται γονική αποξένωση, ακόμη και όταν ο ένα γονιό είναι μέσα στο σπίτι, ακόμα όταν και οι δύο είναι στο σπίτι μαζί. Οι φωνέ και η τσακωμή ήταν καθημερινό φαινόμενο, αλλά κυρίω από τη μεριά τη μητέρα μου, καθώ ο πατέρα μου δεν μιλούσε ή γελούσε. Ο πατέρα σου έκανε παθητική επιθετικότητα, η οποία ε, ε, έδινε ε, ε, καύσιμο στην ενεργητική επιθετικότητα της μητέρας σου. Δεν θυμάμαι να έχουμε κάτσει ποτέ να συζητήσουμε σαν οικογένεια τα προβλήματά μας. Η εκδήλωση συναισθημάτων από τη μεριά των παιδιών ήταν, απα, ήταν απαγορευτική, καθώς τι άλλο θέλαμε, όλα τα είχαμε. Ο πατέρας μου είχε μεγάλες δόσεις μεγαλομανίας. Αγόραζε ακριβά αυτοκίνητα και σπίτια με χρήματα που δεν είχε, και τα οικονομικά προβλήματα έμπαιναν στην άκρη, αρκεί να μπορούσε να κάνει τη μόστρα του. Αυτό είναι η μεγαλομανία. Να σε ενδιαφέρει να φαίνεσαι προ τα έξω ότι έχει χρήματα και ότι έχει δόξα και ότι έχει θέση στην κοινωνία. Αυτό σημαίνει η μεγαλομανία. Να σε ενδιαφέρει η εξωτερική σου εικόνα και να φαίνεσαι σπουδαίο εξωτερικά με κοινωνικού και υλικού οικονομικού όρου. Τα Σαββατοκύριακα εξαφανιζόταν τάχα μου για κυνήγι, αλλά αργότερα έμαθα ότι ήταν με άλλε γυναίκε. Είχαν κάνει πολλέ νήξει για χωρισμό, ειδικά η μητέρα μου, αλλά η οικογένεια τη δεν τη στήριζε και αποφάσισαν να μείνω μαζί μέχρι να ενηλικιωθεί ο αδερφό μου. Έχουμε τέσσερα χρόνια διαφορά και εγώ ευτυχώ έφυγα από το σπίτι στα 18 μου. Αλλά αυτό έμεινε πίσω να ζει αυτό το μαρτύριο κάθε μέρα. Για να μην τα πολυλογώ, ο πατέρα μου κατηγορούσε για όλα τη μάνα μου, η οποία έβγαινε τρελή στα μάτια μα και όλο αυτό επιβεβαιωνόταν με την άσχημη συμπεριφορά της και την cool δική του συμπεριφορά. Gaslighting, ξεκάθαρα. Την έβγαζε τρελή και έκανε και την ίδια και τα παιδιά να πιστεύουν ότι είναι τρελή. Και αυτό να το πήζε cool. Σαν να μην συνέβη και τίποτε. Ενώ υπογείως όλα αυτά τα, τα υποκινούσε. Επίση, επειδή η μητέρα μου δούλευε στην επιχείρηση του πατέρα μου χωρί να τη δίνει το μισθό στο χέρι, εγώ από μικρή ηλικία, 6-7 ετών, είχα αναλάβει να προσέχω τον αδελφό μου, και μέχρι που έφυγα από το σπίτι στα 18 μου για να σπουδάσω, ήμουν αναγκασμένη να κάνω με το ζόρι όλες τις δουλειές του σπιτιού, ειδικά τα καλοκαίρια που δεν είχα σχολείο, με ξύπναγαν από τις 7 για να τρέχω σε τράπεζες και για την επιχείρηση του πατέρα μου. Σπουδαία παιδική ηλικία, γονεοποίηση παιδιού στο επακρόν. Και βεβαίω χωρί κανεί να μου έχει δείξει πώ να κάνω αυτέ τι δουλειέ, πολλέ φορέ και χωρί να έχω καμιά διάθεση, τι μισού έκανα. Με αποτέλεσμα να δέχομαι το θυμό τη μητέρα Άρα είναι το αρχισιστικό κομμάτι τη μετέρα σου. Αυτό που σου θύμωνε εσένα που ήσουν ένα μικρό παιδί γιατί δεν έκανε καλά τι δουλειέ που ήταν δουλειά των ενηλίκων να κάνουν τι δουλειέ στο σπίτι Ο πατέρα μου δεν κουνούσε το χέρι του μέσα στο σπίτι και αυτό το πέρασε και στον αδερφό μου. Καθώ έλεγε: Τι θα πλένει πιάτα το αγόρι να γίνει κανένα ομοφυλόφιλο. Ο αδερφό μου κατά την εφηβεία του ανέπτυξε θυσμό σε ναρκωτικά και ο πατέρα μου συνέχιζε να του δίνει γερό χαρτζιλίκι, καθώ τι θα γίνει κανένα διντή για να βρει λεφτά εξαιρετικό parenting. Ιρωνικά το λέω. Επίσης έπαιζε πόκερ online, πράγμα στο οποίο μίση και τον αδερφό μου, και εγώ είχα αναλάβει το ρόλο του γονέα να φωνάζω πως αυτά τα πράγματα δεν είναι σωστά. Η γονεοποίηση των παιδιών σε όλο το μεγαλείο δηλαδή. Η γονεοποίηση του παιδιού, σένα δηλαδή. Είμαι σίγουρη πλέον ότι περνούσαν χώδη κατάθλιψη το μεγαλύτερο μέρος της παιδικής και εφηβικής μου ηλικίας. Γι' αυτό τα θυμάμαι και όλα χνα, ναι, να σημειώσω εδώ πω τώρα στα 30 μου κατάλαβε επίση ότι έχω ΔΕΠΗ. ΔΕΠΗ είναι η διαταραχή ελληνική προσοχή και υπερκινητικότητα. Οπότε καταλαβαίνει πόσο δύσκολο είναι για ένα διάγνωστο παιδί να μεγαλώνει σε τέτοιε συνθήκε. Ναι, καταλαβαίνω. Όπω καταλαβαίνει, έχω μεγαλώσει σε ένα σπίτι με έντονα πατριαρχικά κατάλοιπα και το πρότυπο τη γυναίκα για μένα ήταν μια ιστερική, καταθλιπτική φιγούρα που ανεχόταν τα πάντα. Αυτό δεν άργησε να φανεί και στι σχέσει που ανέπτυξα ω ενήλικα και κυρίω στι ερωτικέ. Εκεί φαίνεται, στι ερωτικέ σχέσει φαίνονται όλα αυτά που κουβαλάμε το μεγαλωμά μα. Μου ήταν πάντα δύσκολο να πω όχι και το να θέσω τα όρια μου και ήταν κάτι που δεν φανταζόμουν καν ότι υπάρχει το να λε όχι και να θέτει όρια. Από τα 18 μου μέχρι τα 23, μου έκανα μία σχέση καραχειριστική και μία σχεδόν σχέση με σεξουαλική κακοποίηση, η οποία κατέληξες εν από τη μεριά του άλλου. Όπως καταλαβαίνεις, καμιά ένδειξη αυτοσεβασμού δεν είχα και εννοείται ότι δεν είχες επειδή δεν σε μεγάλωσε κανένας να σε μάθει να σε τον εαυτό σου. Εννοείται. Αυτό είναι το ψυχολογικό προφίλ του θύματος του ναρκισσού. Αυτό είναι το ψυχολογικό προφίλ του ανθρώπου που ρέπει προς την και μπορεί να είναι ένα εύκολο θύμα ενός σου. Και τώρα πάμε στο ζουμί. Στο ζουμί της περίπτωσης του σεσημασμένου Νάρκησου. Αλλά όλα αυτά δεν ήταν τίποτα μπροστά σε αυτό που έπαθα μετά. Λίγους μήνες μετά τον ghosting του τύπου που ανέφερα πιο πάνω, ghosting σημαίνει εξαφάνιση χωρίς εξηγήσει, δηλαδή να φεύγει κάποιο από μια γνωριμία, από μια κατάσταση χωρίς να εξηγεί γιατί, καθώς η ψυχολογία μου και η μου βρισκόντας στα πατώματα, βρισκόντας στα πατώματα, γνώρισα το χειρότερο άνθρωπο που θα γνωρίσω ποτέ στη ζωή μου και μου δίδαξε άθελα του βέβαια το καλύτερο μάθημα που θα πάρα, μάθω ποτέ. Στην αρχή ήταν το καλύτερο φλερτ που θα μπορούσα να φανταστώ, καθώς μου έδινε όλη την προσοχή που απογνωσμένα ζητούσα και άκουγε όλα τα προβλήματά μου, το οποίο ήταν πολλά εκείνη την περίοδο. Καθώ ο πατέρα μου έφυγε από το σπίτι και αποφάσισε να αφήσει τη μητέρα μου χωρί δουλειά και σπίτι, χωρί να τη δώσει φράγκο από τα δεδουλευμένα τη και να στέλνει την ασφάλεια να τη πάρει το αυτοκίνητο που χρησιμοποιούσε, καθώ το είχε δηλώσει σαν κλεμμένο. Εγώ τότε το ρώτησα γιατί τα έκανε όλα αυτά και ο πατέρα μου μου απάντησε πω δεν αντέχει άλλο, πω φοβάται για τη σωματική του ακαιρότητα και καλά, και πω η μητέρα μου πραγματικά ήταν λεσβεία και γι' αυτό δεν ήθελε να έχει ερωτικέ σχέσει μαζί του. Α καλά! Η μητέρα μου πράγματι δεν ήθελε, αλλά όχι για αυτού του λόγου, αλλά γιατί την κακοποιούσε ψυχολογικά, σεξουαλικά και σωματικά τόσο μεθοδευμένα και κρυφά, ώστε εμεί να μην καταλαβαίνουμε τίποτα και να βγαίνει αυτή η τρελή. Εν τέλει, ο πατέρα μου, στου τρει-τέσσερι μήνε που είχαν χωρίσει, αποφάσισε να μα γνωρίσει την και καλά νέα του σύντροφο, και λέω και καλά, γιατί αργότερα έμαθα πω ήταν περίπου ήδη δύο χρόνια μαζί. Και να μα την πασάρισαν τη νέα μα οικογένεια. Λέω δεν μπορούσα να δω τον πατέρα μου Μό, μόνη μου και να συζητήσουμε. Έπρεπε να είναι και η νέα γυναίκα του πάντα μαζί, η οποία αποδείχθηκε τέρμα τοξική. Κύλησε ο Τέντζερ και βρήκε το καπάκι του που λένε. Για να επιστρέψω στη σχέση μου με τον αρχισεστή, λοιπόν, ήμουν 23 χρονών μέσα στα προβλήματα και αυτό ο άνθρωπο παρουσιάστηκε σαν μάνα εξ ουρανού για να με στηρίξει. Η σχέση μα εξελισσόταν πολύ γρήγορα, πολύ γρηγορότερα από αυτό που επιθυμούσα κι εγώ Καθώ μετακόμισε στην πόλη που σπούδαζα, ενώ παίζει να είχαμε βρεθεί 5-6 φορέ το καλοκαίρι. Τον είχα γνωρίσει το καλοκαίρι σε διακοπέ. Νικίαση και σπίτι, μάλιστα, αλλά έμενε συνεχώ στο δικό μου, και σε διάστημα περίπου 6 μήνων με έπεισε να συγκατοικήσουμε. Σύντομα άρχισε να με πιέζει σε διάφορα σεξουαλικά ζητήματα, όπω για παράδειγμα το στοματικό, με δηλώσει του τύπου: Η πρώη μου το έκανε έτσι και Μου αρέσει, Εσύ γιατί δεν μπορεί δεν μου άφηνε προσωπικό χρόνο και χώρο και με απομάκρυνε από όλους τους φίλους μου, καθώς για όλους είχε να πει κάτι. Άρχισα να βυθίζομαι σε κατάθλιψη και μέσα στους επόμενους έξι μήνες δεν μπορούσα να σηκωθώ από το κρεβάτι και βεβαίω όλο αυτό, καθώς και το οικογενειακό μου ιστορικό που του είχα εκμυστηρευθεί, άρχισε να το χρησιμοποιεί εναντίον μου, λέγοντας μου πως έχω γίνει η ίδια η μάνα μου. Ένα από του μεγαλύτερου μου φόβου τότε. Έτσι είναι, όταν να νάρχει, του πα και πει τα προβλήματα σου και του φόβου σου, μετά θα σου τα χτυπήσουν εναντίον σου. Και πώ για να μην έχω όρεξη να κάνω τίποτα σημαίνει ότι δεν το θέλω και δεν τον αγαπώ, ενώ αυτό με αγαπάει τόσο και προσπαθεί να με βοηθήσει και τα κλασικά. Δεν είχαν ευκαιρία να με εξοντώνει με πολύ ωραίε συζητήσει. Το κάνουν αυτό οι νάρχε. Σε εξοντώνουν ψυχικά και σωματικά και διανοητικά με πολύ ωραίε συζητήσει πολλές φορές δεν με άφηνε να κοιμηθώ αν δεν άκουγε αυτό που ήθελε και ξεκινούσε κάθε κουβέντα έχοντας αποφασίσει από πριν την κατάληξή της και όσο το εναντίον με κακοποιούσε σωματικά με έντονα ξεσπάσματα, μου πετούσε πράγματα και έπρεπε να δέχομαι όλες τις σεξουαλικές του επιθυμίες και κατέληγα να είμαι ένα άψυχο σώμα με μια τρύπα που ακόμα και έτσι φαινόταν να ευχαριστιέται αυτού του είδους το σεξ ο άνθρωπος αυτός. Να σημειώσω εδώ ότι κατανάλωνε μεγάλες ποσότητες αλκοόλ και έτρωγε αιμονές και ξεσπάσματα που εγώ δεχόμουν παθητικά. Ζούσα δηλαδή το μεγαλύτερο μου φόβο. Ήμουν η ίδια μητέρα μου. Όχι δεν ήσουν γιατί εσύ δεν έπινες αλκοόλ και γιατί εσύ δεν συμπεριφερόσουν στα παιδιά που δεν είχες με τον τρόπο που συμπεριφερόταν η μάνα σου σε εσά. Έμεινα τέσσερα χρόνια με τον άνθρωπο αυτό και οι τσακωμένοι, οι προσβολές και η κακοποίηση κάθε είδου ήταν πλέον καθημερινοί. Ντρεπόμουν να μιλήσω σε οποιονδήποτε και είχα αποξενωθεί από όλου και αν κάποιο με ρωτούσε έλεγα όλα καλά. Είχα πέσει στην παγίδα του γκάζ του και πίστευα ότι κάτι πάει λάθο μαζί. Κάπου στα δύο χρόνια ξεκίνησα ψυχοθεραπεία, αλλά δεν ανέφερα ποτέ όλα αυτά που ζούσα. Είχα επικεντρωθεί στα τραύματα της παιδικής μου ηλικίας καθώς αυτός με είχε πείσει πως λόγω αυτών εγώ τώρα είμαι ένα και πως αν δεν τα λύσω δεν θα μπορέσω ποτέ να τον αγαπήσω όπως με αγαπάει αυτός. Τον gaslighting σε όλο του το μεγαλείο. Μέσα σε αυτά τα τέσσερα χρόνια είχαμε χωρίσει τρει-τέσσερι φορέ και αυτό κατευθείαν έβρισκε κάποιο άλλο supply, δηλαδή ναρκιστική παροχή, κάποιο άλλο πρόσωπο να ασχοληθεί. Και μόλι το μάθαινα, γινόμουν έξαλλη και το ζητούσα πίσω. Δεν μπορούσα να καταλάβω πώ γίνεται ένα άνθρωπο που σε αγαπάει τόσο πολύ και θέλει μόνο το καλό σου να σε αντικαθιστά στην πρώτη ευκαιρία. Ούτε πολύ σε αγαπούσε, ούτε μόνο το καλό σου ήθελε. Ήταν ένα καρανάρχη σου. Πάντα γύρναγε σε μένα και με το love bombing του, δηλαδή το βομβαρδισμό αγάπη, με έκανε να νιώθω μοναδική. Αλλά μετά από λίγο καιρό πάλι τα ίδια. Έτσι, έχουν κύκλου συνάρκη. Ένιωθα πω ήμουν εθισμένη σε αυτόν, αλλά ποτέ δεν ένιωσα ερωτευμένη μαζί του, Ούτε μπορώ να θυμηθώ να έχουμε καλέ στιγμέ. Ήμουν απλώ κολακευμένη που κάποιο μου έδινε σημασία. Κατάφερα μετά από τέσσερα χρόνια να χωρίσω μαζί του, χωρί όμω να τον κατηγορήσω για κάτι και πολύ καλά έκανε. Γιατί αυτού του τύπου, αν του κατηγορούμε για κάτι, τότε μπορεί να γίνουν επικίνδυνοι. Στο ερώτημα τώρα τη φίλη, προηγουμένω που έλεγε για την επικίνδυνοτητα των σχέσεων. Αυτό μέσα σε λίγο καιρό είχε βρει άλλη κοπέλα. Άρχισα να συνέρχομαι χωρίς όμως να έχω συνειδητοποιήσει πλήρως τι μου έχει συμβεί και τον δικαιολογούσα ακόμη. Άρχισα να φτιάχνω τη ζωή μου σε μια άλλη πόλη και να στέκομαι στα πόδια μου και να βάζω τα όρια μου, αλλά δεν ήταν πλήρως συνειδητό. Ήταν σαν μια πρακτική επιβίωση. Δεν είπα ποτέ σε κανέναν τι μου είχε συμβεί. Μετά από δύο περίπου χρόνια και αφού χώρισε με τη νέα κοπέλα του, μου ξαναέστειλε μήνυμα λέγοντάς μου πως είμαι η μόνη γυναίκα που αγάπησε ποτέ Πω μόλι χώρισε από μια φουλ τοξική σχέση και πως η σχέση μαζί μου ήταν η καλύτερη που θα μπορούσε να έχει. Εγώ αποφάσισα να το απαντήσω και του είπα πω ήταν κακοποιητικό απέναντί μου, αλλά αυτό απάντησε πω αχ, μωρέ, τα είχε ξεχάσει όλα αυτά και πως η σωματική κακοποίηση που μου ασκούσε ήταν αποτέλεσμα τη ψυχολογική βία που του ασκούσα, καθώ δεν τον αγαπούσα και του φώναζα, Πράγματι, όσο ήμουν μαζί του, ήμουν άλλο άνθρωπο. Η υπομονή μου είχε εξαντληθεί από τι αιμονέ του και όλη τη συμπεριφορά του απέναντί μου και υπήρχαν φορέ που του φώναζαν να με αφήσει ήσυχη. Άμα φωνάζει το θύμα τη κακοποίηση, δεν είναι κακοποιητικό. Φωνάζει για να αντιδράσει μπας και σωθεί. Τον τελευταίο χρόνο που ήμασταν μαζί, σπούδαζε και ψυχολογία τρομάρα του, οπότε μου έκανε διάφορε διαγνώσει ανάλογα με το τι τον εξυπηρετούσε κάθε φορά. Τέλο πάντων, του έκοψα του τη φορά στα μηνύματα και του είπα: Πω έχω προχωρήσει τη ζωή μου και δεν θέλω καμία επαφή μαζί του. Τότε άρχισε να προσεγγίζει διάφορου κοινού μα φίλου, μάλλον με το φόβο του. Του είχα μιλήσει για αυτά που είχα υποστεί από αυτόν και του έλεγε: Πόσο με είχε αγαπήσει, Πώ δεν, δεν έχει κακοποιήσει καμιά κοπέλα που ήταν μαζί του, ίσα ίσα ότι έχει υποστεί ψυχολογική και σωματική κακοποίηση αυτό από τι κοπέλε του. Εδώ γελάμε. Μετά από αυτά τα μηνύματα ήμουν πάρα πολύ αναστατωμένη και αναρωτιόμουν τι άραγε θα έχει κάνει στην τελευταία κοπέλα του για να χαρακτηρίζει ο ίδιο τη σχέση του τοξική και τη δική μα ηδηλιακή. Ένιωθα τύψει που δεν είχα μιλήσει νωρίτερα και κάποια άλλη κοπέλα κινδύνευε. Μίλησα μαζί τη και μου είπε πάνω κάτω τα ίδια πράγματα και αποφασίσαμε να αναλάβουμε δράση, ειδικά αφού είδαμε πω τα social media του παρουσιαζόταν σαν φεμινιστή και υπέρμαχο των γυναικών, ενώ εμεί στην πραγματικότητα. Υποφέραμε από τι σεξιστικέ και πατριαρχικέ του συμπεριφορέ. Έλεγχε τι φορούσαμε και με ποιον βγαίναμε και οι σχέσει με ανθρώπου του άλλου φίλου ήταν απαγορευτικέ, καθώ όλοι ήθελαν να μα γαμίσουν, κατά τα λεγόμενά του. Κατά τύχη τότε έπεσα πάνω σε ένα βίντεο σου που μιλούσε για του νάρκε του και τα είδα όλα να περνάνε μπροστά μου. Κατάλαβα τι μου, έχει, τι μου είχε συμβεί, γιατί τον δικαιολογούσα και πώ το άτομο αυτό δεν έχει σωτηρία. Άρχισα να ψάχνω τα πάντα πάνω στην αρχισιστική διατεραχή και κατάλαβα ότι μου θύμα αυτή. Θυμάμαι βέβαια και παλαιότερο όταν ήμουν μαζί του ότι του είχα αναφέρει ότι μπορεί να είναι ενάρκησο και κατευθείαν δέχθηκα το ξέσπασμά του, οπότε το ξέχασα. Ο ίδιο έκανε ψυχοθεραπεία, αλλά κλασικά τη διέκοψε γιατί κανεί ψυχολόγο δεν ήταν αρκετά καλό γι' αυτό. Επίση, έκραζε τη δική μου ψυχολόγο και κάθε φορά μου έκανε ανάκριση σχετικά με το τι είπαμε και αν μίλησα για τη σχέση μα. Ναι, φυσικά. Η άρχιση, δεν θέλουν να πηγαίνει στο ψυχολόγο σου να μιλά για τη σχέση του σας γιατί μπορεί να ξυπνήσει. Αρχι... Αρχίσαμε να μιλάμε ανοιχτά για το τι περάσαμε δίπλα του. Και ήρθαμε σε επαφή με μια συλλογικότητα στο μέρος όπου έμενε και βγάλαμε ένα κείμενο καταγγελίας. Καλά κάνατε. Πέρασα μια περίοδο με post-traumatic stress, δηλαδή με διαταραχή μετατραυματικού stress. Όσο τα συζητούσα όλα αυτά, που θυμόμουν πράγματα που είχα δεχθεί από αυτό σαν αναλαμπέ, εφιάλτες και κατάθλιψη, αλλά το πέρασα εύκολα με τη βοήθεια ψυχολόγου και ανθρώπου που με στήριξαν αφάνταστα. Πλέον έχει περάσει ένα χρόνο από όλα αυτά και νιώθω πιο δυνατή από ποτέ. Νιώθω ότι έπραξα το σωστό γιατί έχω καταλάβει ότι η μόνη λύση σε μια σχέση με ναρκιστή είναι το no contact. Να πηγαίνεις no contact, να κόβεις κάθε επαφές. Πραγματικά αυτή είναι η μόνη λύση. Και να τους κόψεις τη σφαίρα επιρροής τους, γιατί η αλήθεια είναι ότι αυτά τα άτομα παρουσιάζονται σαν συζητήσιμα και αλληλέγγυα, αλλά η πραγματικότητα απέχει πολύ. Μέσα μετά από αυτήν την εμπειρία έχω καταλάβει τα όρια μου και μυρίζω με τα red flags, τις κόκκινες σημαίες δηλαδή από χιλιόμετρα και προσπαθώ να βοηθήσω πρόσωπα που βρίσκονται σε παρόμοια θέση και να εξηγήσω στους υπόλοιπους γιατί μπορεί να μένει σε μια τόσο τοξική σχέση. Τα πράγματα στην Ελλάδα είναι πολύ πίσω ακόμα και δυστυχώς αυτό με τριγκάρει. Τριγκάρει δηλαδή είναι κάτι που σε προκαλεί να νιώθει άσχημα, είναι κάτι που σε trigger είναι η, η σκανδάλη είναι κάτι που σου σε πάει πίσω συναισθηματικά. Κάθε μέρα τόσο που έχω αποφασίσει ότι δεν θέλω πια να ζω εδώ και είμαι σε διαδικασία να, να φύγω στο εξωτερικό, να πάσα αγαπή Αυτή ήταν η ιστορία μου και χαίρομαι πλέον μπορώ να τη μοιραστώ τόσο εύκολα και ίσως να επηρεάσω θετικά έστω και έναν άνθρωπο που μπορεί να περνάει τα ίδια. Αυτό που ήθελα να προσθέσω είναι πως μέσα από την ιστορία μου κατάλαβα πως από τη στιγμή που μεγάλωσα με έναν πατέρα να άρχισω, ήταν μονόδρομος για μένα να πέσω σε μια κακοποιητική σχέση με να Το ξαναδιαβάζω γιατί είναι θεμελιώδες. Από τη στιγμή που μεγάλωσα με έναν πατέρα να άρχισω, ήταν μονόδρομος για μένα να πέσω σε μια κακοποιητική σχέση με να Το ξαναδιαβάζω. Από τη στιγμή που μεγάλωσα με έναν πατέρα να αρκήσω, ήταν μονόδρομος για μένα να πέσω σε μια σχέση με ένα σου. Και η αλήθεια είναι ότι μέχρι τώρα δεν το είχε καταλάβει και απορούσα, δεν το είχα καταλάβει και απορούσα γιατί να τα τραβάω εγώ όλα αυτά και γιατί έχω τον μαλακομαγνήτη. Πλέον η λέξη μαλακομαγνήτης είναι πολύ κοντά στη λέξη κάρμα στο μυαλό μου και προσπαθώ να μην τις χρησιμοποιώ γιατί δηλώνω μυρολατρεία και δεν βοηθάνε στην αυτοβελτίωση. Συμφωνώ μαζί σου. Συμφωνώ μαζί σου. Αν έχουμε μεγαλώσει με γονιούς οι οποίοι δεν μα έδιναν την αγάπη, το σεβασμό και την υγιή λειτουργικότητα μια σχέση γονιού-παιδιού, τότε είναι φυσιολογικότατο πω στην πορεία θα δυσκολευτούμε να δημιουργήσουμε υγιεί σχέσει με ομοίου μα, υγιεί ερωτικέ σχέσει, υγιεί φιλικέ σχέσει, γιατί έχουμε μεγαλώσει με λάθο παράδειγμα. Επίσης, μία ακόμη συνειδητοποίηση που έκανα στο ταξίδι της ψυχοεκπαίδευσής μου, που μπορεί να μην ευσταθεί, αλλά ίσως να έχει νόημα να συζητηθεί, είναι μια ερώτηση που θα ήθελα να θέσω προς εσάς, γιατί έχω δει πως έχετε ασχοληθεί και με τα δύο θέματα. Είναι το κατά πόσο επηρεάζει η ΔΕΠΗ, η διαταραχή ελληματικής προσοχής και υπερκινητικότητας, στον κύκλο βία. Έχω διαβάσει και έχω δει και τα βίντεο σας για το trauma bonding. Το trauma bonding είναι το, το το δέσιμο μέσα από τραύμα, τραυματικός δεσμός, ότι κατά τη φάση του love bombing, μετά από ένα κακοποιητικό ξέσπασμα από την πλευρά του ναρκισιστή, εκρίνεται ντοπαμίνη, μια βιοχημική ουσία στην οποία οι άνθρωποι με δέπη έχουν σοβαρή έλλειψη. Άρα και ο θυσμός του τον κύκλο αυτό αυτός ίσως να είναι ισχυρότερο. Έχεις δίκιο αγάπη μου. Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Η ντοπαμίνη παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στους εθισμούς. Και όντω, όταν έχεις δέπει, είναι πιο δύσκολο να απεγκλωβιστείς από μια τέτοια σχέση. Και υπάρχει κληρονομικότητα και στο δέπει και στην προδιάθεση για θεσμούς. Πέραν από την και γενετική κληρονομικότητα, πέραν από αυτά που μαθαίνεις μεγαλώνοντας. Ευχαριστώ πολύ για τη βοήθειά σας και φιλιά στο Λάκη. Εμεί σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό που μα έστειλε. Είναι ένα εξαιρετικό κείμενο. Πολύ βοηθητικό. Δεν έχω να προσθέσω κάτι σε όσα είπε. Τα έχει πει όλα. Το μόνο που έχω να πω είναι το εξή. Αν έχουμε μεγαλώσει σε τέτοια περιβάλλοντα, πρέπει οπωσδήποτε να κάνουμε ψυχοθεραπεία για να ξεπεράσουμε τα τραύματα και τα φαντάσματα τη παιδική μα ηλικία. Οπωσδήποτε. Εάν βρίσκουμε τον εαυτό μα να μπαίνει σε τέτοιου είδου σχέσει παίρνουμε άμεσα βοήθεια και ψυχοθεραπεία και ψυχοεκπαίδευση. Άμεσα. Χρειάζεται να βοηθήσουμε τον εαυτό μας να αντιληφθεί ότι αυτός ο τρόπος συνδεσιμότητας είναι προβληματικός και επικίνδυνος. Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι κακοποιητικός λεχτικά, ψυχικά, σωματικά και σεξουαλικά μπορεί όντω να σε σκοτώσει και σωματικά, αλλά σε σκοτώνει ψυχικά δεν είναι ζωή αυτή. Η πλειονότητα των επιστολών που λαμβάνω και κάνουμε βίντεο σε αυτό το κανάλι είναι από γυναίκε ή από άνδρες που έχουν βιώσει τέτοια γεγονότα. Και είναι σε δύο φάσεις το έργο. Η πρώτη φάση είναι η παιδική ηλικία στην οποία χτίζεται το ψυχολογικό προφίλ του θύματος ή του θήτη και η δεύτερη φάση είναι η ενήλικη ζωή στην οποία οι επιλογές πηγάζουν από την κακοήθεια της παιδικής ηλικίας. Αν ένα άνθρωπο θυμώνει χωρί λόγο, έχει ξεσπάσματα χωρί λόγο, είναι ελεγκτικό, είναι επικριτικό, προβληματιζόμαστε και προσέχουμε. Εδώ θέλω να διαβάσω ένα μήνυμα που πήρα στο instagram σήμερα, το οποίο λέει το εξή ακόλουθο. Σα το διαβάζω έτσι πολύ γρήγορα. Μου γράφει μία κοπέλα στο instagram. Μου λέει τώρα να βρούμε και που είναι το instagram. Που το έχουμε εδώ πέρα, το instagram στο. Εδώ. Μου λέει λοιπόν μια κοπέλα, έτσι ένα απλό μήνυμα. Μου λέει κυρία Θέκλα, καλησπέρα Θέκλα μου, είμαι φανατική θαυμαστρία σου και θα ήθελα να μου μπορέσεις να μου απαντήσεις το ερώτημά μου. Εδώ και δύο μήνες ήμουν με κάποιον που έδειχνε αμύωτο ενδιαφέρον. Εδώ και μια εβδομάδα και μόλις που είχαμε την πρώτη μας διαφωνία με έβαλε στον πάγο. Δηλαδή σου έκανε σε αποστασιοποίησε, σου έκανε τη μορία τη σιωπή. Και κράτησε μια περίεργη συμπεριφορά επειδή του είπα πω άργησε να έρθει σπίτι που τον περίμενα δυόμιση ώρε. Εκείνο φυσικά κάπου ήταν και αθλούνταν και το διέκοψα. Να πω πω του έκανα παράπονο επειδή θα ξεκινούσα δουλειά από την επομένη και ότι ήθελα να το δω και λίγο παραπάνω. Ευγενικά και χωρί φωνέ, αλλά με έβαλε στον πάγο και εγώ σήμερα το χώρισα. Είμαι τρελή, και τη απάντησα: Δεν νομίζω να είσαι τρελή. Αυτό είναι ένα αρχισός που δεν ανέχεται μια μικρή παρατήρηση. Καλά έκανε. Και το καλά έκανε πήγαινε και στο καλά έκανε που του έκανε την παρατήρηση. Και στο καλά έκανε που αφού σε έβαλε στον πάγο μια εβδομάδα και σε βγάζει τρελή, το χώρισε. Πραγματικά, πραγματικά, πραγματικά. Αν έχουμε γνώσει γύρω από τι προβληματικέ σχέσει, με το που βλέπουμε μια ένδειξη ότι ο άλλο δεν πάει καλά, και αυτή η ένδειξη θα φανεί στου δύο-τρει μήνε. Περίπου 2-3 3 μηνε αντέχει ένα ναρκισσό να κάνει το love bombing και να προσποιείται τον καλό και τον αγαπητικό. Μετά αρχίζει και βγάζει τον πραγματικό του εαυτό στην επιφάνεια. Μόλι δούμε τα πρώτα σημάδια, bye bye. Bye bye. Και χωρί καυγάδε. Όσο το δυνατό χωρί καυγάδε. Με προστασία του εαυτού μα. Μετρούμε του κινδύνου αν χρειάζομαστε περισσότερη βοήθεια, τηλεφωνούμε στο 1440 που είναι ο αριθμός για τη βία στην οικογένεια στην Κύπρο, στο 15900 που είναι ο εθνικός αριθμός για τη βία στην οικογένεια στην Ελλάδα και ζητάμε βοήθεια, συμβουλές και ζητάμε καθοδήγηση για το πώς να το χειριστούμε ή πώς να φιλοξενηθούμε σε ένα σπίτι και κακοποιημένες γυναίκες. Αν είστε άνδρε, πάρτε και εσεί αυτόν τον αριθμό. Εξ όσο γνωρίζω, δυστυχώ δεν υπάρχει σπίτι για κακοποιημένου άνδρε ακόμη στην Κύπρο, στην Ελλάδα. Υπάρχει μόνο σε κάποιε πολιτείε στην Αμερική. Αλλά δικαιούστε και εσεί να πάρετε βοήθεια. Και μια γυναίκα, μπορεί να είναι κακοποιημένη ψυχικά ή σωματικά σε ένα γάμο, και ένα άνδρα. Πιο συχνό φαινόμενο είναι, να είναι οι γυναίκε, αλλά ισχύει και το φαινόμενο να είναι οι άνδρε. Όχι να λέει ψεύτικα κάποιο πω τον κακοποίησαν οι γυναίκε για να βγει από πάνω, αλλά όντω έχει άνδρε οι οποίοι βιώνουν. Ψυχική βία μέσα στους γάμους τους. Λοιπόν, μόλις βλέπουμε τα πρώτα σημάδια με προσοχή, δεν προκαλούμε, δεν κάνουμε αντιδράσεις ιδιαίτερες. Προτεραιότητα μας είναι να σώσουμε τον εαυτό μας. Μην, ας μην παραβλέπουμε τα σημάδια. Τα σημάδια ότι ο άλλος δεν νοιάζεται για μας, τα σημάδια ότι ο άλλος βγάζει νεύρα πάνω μας που δεν μας ανήκουν. Τα σημάδια ότι δεν σέβεται την προσωπικότητα μας, τα σημάδια ότι δεν σέβεται τα όρια και ότι μας κάνει γκασλάιτι. Υπήρχαν αρκετά τέτοια σημάδια στην επιστολή αυτή. Ευχαριστούμε τη φίλη που μας την έστειλε και εύχομαι να είναι χρήσιμη και βοηθητική και σε πρόσωπα που χρειάζονται να ξεφύγουν από τέτοιε καταστάσεις, αλλά και σε πρόσωπα που να την έχουν υπόψη τους αυτή την ιστορία στο μέλλον, ώστε να μην μπλέξουν σε παρόμοιες καταστάσεις. Είναι φοβιστικό πραγματικά αγωνιστικούς χαιρετισμούς σε όλους την αγάπη μου.